Θέλω να συζητήσουμε το θέμα αυτό με έναν ειδικό, τον δόκτορα των τηλεπικοινωνιών, τον κύριο Δημήτρη Χιωτακάκο. Δημήτρη, σε χαιρετώ. Καλημέρα, αγαπητέ Λαύρο. Την καλημέρα μου σε σένα και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Πάμε σε ένα μήνυμα που αφορά πρώτα το δελτίο μας και επιστρέφουμε αμέσως στην κουβέντα. Επιστρέψαμε. Δημήτρη, γιατί εγώ σε λίγες ώρες δεν θα είμαι άλλο ο Λάμπρος Πάσχος του τάδε και της τάδε όπως είμαι σήμερα? Θα γίνω ένα νούμερο, ένας μάλιστα αριθμός, ο λεγόμενος προσωπικός αριθμός, η άποψή σου για όλα αυτά? Δυστυχώς ο προσωπικός αριθμός είναι η αρχή του τέλους. Είναι η επισφράγηση του απόλυτου ελέγχου των πολιτών. Είναι το ξεκίνημα μιας νέας μοντέρνας δικτατορίας, όμοιας της οποίας δεν θα έχει ξαναβιώσει η ανθρωπότητα, βασισμένη στον ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Να θυμηθούμε ότι ιστορικά η αριθμοποίηση του προσώπου έγινε πριν από περίπου 80 χρόνια στα φρικτά στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί με τα κρεματόρια, όπου δεν τους ενδιέφερε αν σε λένε Δημήτρη ή αν σε λένε Μωσέ, Μωυσή δηλαδή. Τους ενδιέφερε ότι είσαι ο 245, ο Τσβάιφι Ερφίνθ, ο οποίος πρέπει να παρουσιαστείς επιγόντως για κάψιμο στα κρεματόρια. Βέβαια, για να βιώσουμε τα μοντέρνα ψηφιακά κρεματόρια θα υπάρξουν κάποια στάδια, δεν θα ξεκινήσει έτσι από την πρώτη μέρα. Όμως, είναι γεγονός ότι αυτός ο προσωπικός αριθμός θα είναι το κλειδί για τα πάντα. Δεν θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ χωρίς αυτόν, στους τραπεζικούς λογαριασμούς, σε καμία δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία. Και βεβαίως, δεν σταματάει μόνο εκεί, στους δημόσιους χώρους που θα κυκλοφορεί κάποιος, θα είναι στην ουσία το MAC address του, το IP address του. Έτσι όπως θα μετακινήσει, θα σε αναγνωρίζουν οι κάμερες και τα συστήματα παρακολούθησης ως τον 245. Όχι ως τον Λάμπρο Πάσχο ή τον Δημήτρη τον Χιωτακάκο. Περιμένουμε βεβαίως την προεδρική απόφαση για να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί σε πρώτη φάση ο προσωπικός αριθμός και ιδιαίτερα μάλιστα εν σχέση με τις υπάρχουσες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Μάλιστα, ο κύριος Χιωτακάκος μίλησε πριν για στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κάτω στην περιγραφή σου έχω το link από το διπορικό που έχω κάνει στο πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης που λειτουργήσε στην Γερμανία, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ντάχαου. Πραγματικά θα ανατριχιάσεις. Είδαμε στις ευρωεκλογές τον τρόπο με τον οποίο, Δημήτρη, ψήφισαν οι πολιτικοί αρχηγοί και τα μέλη βεβαίως των οικογενειών τους. Ούτε ένας από αυτούς μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει τη νέα αστυνομική ταυτότητα. Για ποιο λόγο αυτό? Η προσωπική μου άποψη, Λάμπρο, είναι ότι η ελίτ, η άρχουσα τάξη, πάντα θεωρεί ότι ίσως είναι υπεράνω του νόμου και αν δεν είναι υπεράνω του νόμου, τουλάχιστον χέρι κάποιων ιδιαίτερων δικαιωμάτων, κάποιων ιδιαίτερων προνομίων. Δεν βιάζεται να πάρει την ταυτότητα. Για ποιο λόγο να τρέξει? Γι' αυτό πρέπει να τρέξουμε εμείς οι πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να φακελωθούμε και να παρακολουθηθούμε. Επομένως, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να αποκτήσουν άμεσα μια τέτοια ταυτότητα. Και πάλι η προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν θα αποκτήσουν και αυτή η ηλεκτρονική ταυτότητα, θα λειτουργήσει όπως και με τις πιστωτικές κάρτες. Άλλα προνόμια έχει η απλή πιστωτική κάρτα, άλλα έχει η silver, άλλα η gold, άλλα η platinum. Βέβαια, εξωτερικά η ηλεκτρονική ταυτότητα της κυβερνούσας τάξης δεν θα είναι διαφορετική. Ηλεκτρονικά όμως μέσα θα τους δίνει άλλες παροχές και προσβάσεις με ειδικά προνόμια και ειδικά δικαιώματα. Αυτή βέβαια είναι μια προσωπική άποψη, αλλά βλέπουμε ότι όλα τα πράγματα παγκόσμια τείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο δόκτωρας των τηλεπικοινωνιών, Δημήτρης Χιωτακάκος, μας βοήθησε να καταλάβουμε. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.